Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή πάνω από όλα η υγεία μας. Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η αιματολογία στην καθημερινή κλινική πράξη. Κοντά μας είναι η κυρία Αναστασία Σπύρου, η οποία είναι αιματολόγος, διδάκτορα στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη της αιματολογικής κλινικής της κλινικής του Αγίου Λουκά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, του αιματολογικού τμήματος της κλινικής Άγιος Λουκά στη Θεσσαλονίκη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Λοιπόν, έτσι να μας αναφέρει κάποια στοιχεία τα οποία σχετίζονται με αιματολογικά θέματα. Στο πρώτο μέρος αναφερθήκαμε στις ανεμίες. Τώρα θα προχωρήσουμε, κυρία Σπύρου, να πούμε λίγα πράγματα για την θρομβοπενία και μετά στο τέλος της εκπομπής να συζητήσουμε για τις λευχαιμίες. Και θρόμβωση, βέβαια, θα πούμε. Θρομβοπενία. Τι σημαίνει λοιπόν θρομβοπενία, κάτι το οποίο ακούγεται συχνά, νομίζω. Ως θρομβοπενία ορίζουμε την ελάττωση του επιπέδου των αιμοπεταλίων κάτω από 150.000. Το φυσιολογικό εύρος του αριθμού των αιμοπεταλίων κυμαίνεται από 150 μέχρι 450.000. Εάν τα αιμοπετάλια μας πέσουν κάτω από 150.000, τότε αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως θρομβοπενία. Βέβαια, οφείλω να αναφέρω ότι σε ένα ποσοστό περίπου 2,5% των θρομβοπενικών ασθενών η θρομβοπενία δεν υποκρύπτει κάποια υποκείμενη διαταραχή. Αυτά είναι τα φυσιολογικά τους, με αυτά ζούνε με ασφάλεια. Ωραία. Ο αιμορραγικός κίνδυνος εμφανίζεται σε επίπεδα αιμοπεταλίων κάτω από 50.000 και φυσικά ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι ακόμη πιο έντονος όταν τα επίπεδα των αιμοπεταλίων πέσουν κάτω από τις 20.000. Υπάρχουν κάποια είδη, κάποιες κατηγορίες τέλος πάντων της θρομβοπενίας. Ποιες είναι αυτές, διαχωρίζεται από την Οι πνευμα. Θρομβοπενίες αδρά διαχωρίζονται στις συγγενείς και στις επίκτητες. Στις συγγενείς θρομβοπενίες περιγράφεται μια πλειάδα γενετικών νοσημάτων με εκδηλώσεις οι οποίες δεν αφορούν μόνο τον αιμοποιητικό ιστό αλλά και πολλούς άλλους ιστούς, κυρίως το αιριστικό σύστημα, τα οστά. Είναι σπάνια νοσήματα. Οι επίκτητες είναι πολύ πιο συχνές. Οι επίκτητες θρομβοπενίες διαχωρίζονται στις αυτοάνωσες, δηλαδή στη δημιουργία από τον οργανισμό μας αντισωμάτων έναντι των ίδιων μας των αιμοπεταλίων. Στις αλλοάνωσες θρομβοπενίες. Αλλοάνωση θρομβοπενία σημαίνει καταστροφή των δικών μας αιμοπεταλίων από αντισώματα ξένα προς εμάς, όπως είναι η αλλοάνωση θρομβοπενία του νεογνού ή η θρομβοπενία που προκαλείται από τη μετάγγιση και λέγεται μετά μετάγγιση πορφύρα. Ενώ τέλος η θρομβοπενία μπορεί να οφείλεται σε κάποιο υποκείμενο νόσημα, όπως είναι φυσικά τα κακοήθη νοσήματα, τα ρευματικά, τα αυτοάνωσα νοσήματα, η κοίηση, η σπληνεκτομή και μια πλειάδα άλλων καταστάσεων. Πολλές καταστάσεις δηλαδή σχετίζονται με την θρομβοπενία. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι και όταν λέτε συγγενής θρομβοπενία, εννοείται την κληρονομική ίσως. Την θρομβοπενία που οφείλεται σε διαταραχή του γονιδιώματος. Μάλιστα. Σε διαταραχή του DNA. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα χωρίζονται σε συγγενείς και επίκτητες όπως είπατε. Τώρα, ποια είναι τα αίτια της θρομβοπενίας, τι φταίει. Συγγενείς είπαμε ότι οφείλεται στο γονιδίωμα. Στις επίκτητες μπορούμε να αναλύσουμε ακόμα παραπάνω τι μπορεί να φταίει. Ας πούμε, μπορεί να φταίει η έλλειψη της βιταμίνης B12, η έλλειψη φιλικού οξέως, κάποια λευχαιμία. Έχω σημειώσει η αδρή κατανομή αφορά το εξής. Εάν το μειωμένο επίπεδο των αιμοπεταλίων οφείλεται σε μειωμένη παραγωγή ή σε αυξημένη καταστροφή τους. Μάλιστα. Αυξημένη καταστροφή αιμοπεταλίων σημαίνει αυξημένο αριθμό κυκλοφορούν των αντισωμάτων στον οργανισμό, τα οποία ουσιαστικά καταστρέφουν τα δικά μας τα αιμοπετάλια. Μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων μπορεί να οφείλεται πραγματικά σε πρωτοπαθείς βλάβες του μυελού των οστών, σε λευχαιμίες, λεμφώματα, μυελώματα και σε άλλες παθήσεις, χρόνιες παθήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εκδηλώνεται με θρομβοπενία και φυσικά εξωγενείς παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν θρομβοπενία και κυρίως φάρμακα. Τα φάρμακα, ναι, θα μιλήσουμε για τα φάρμακα και ποιος ο ρόλος τους στην κατάσταση αυτή της θρομβοπενίας. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, αφού είπαμε για τα αίτια που είναι λίγο πολύ τα ίδια που είπαμε και σε κάποιες άλλες ασθένειες, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα συμπτώματα, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε είναι έντονα τα συμπτώματα της θρομβοπενίας. Το πιο συχνό και αθώο σύμπτωμα της θρομβοπενίας είναι η αιμορραγική διάθεση από το δέρμα. Η οποία ονομάζεται από μας η παρουσία πετεχιών ή εκχυμώσεων. Μάλιστα. Αυτή η εκδήλωση ονομάζεται πορφύρα.
mm-hmm. δηλαδή η παρουσία μικρών στικτών αιμορραγιών στο δέρμα. Η πορφύρα αυτή μπορεί να γίνει υγρή. Υγρή πορφύρα σημαίνει αιμορραγία από βλενογόνους, δηλαδή αιμορραγία από το στόμα, από τη μύτη, τα αυτιά, από το ουροποιητικό που εκδηλώνεται σαν αιματουρία, μάλιστα. αιμορραγία από το πεπτικό ή αιμόρια, αιμορραγία από το γεννητικό. Μάλιστα. Η πιο θορυβώδης φυσικά κλινική εκδήλωση θρομβοπενίας, η οποία εμφανίζεται σε επίπεδα μεταλλείων κάτω από 20.000, είναι εγκεφαλική αιμορραγία, στην οποία φυσικά καταλαβαίνετε ότι εκεί οι δυνατότητες παρέμβασης είναι πολύ μικρές. Μάλιστα. Άλλα συμπτώματα της θρομβοπενίας? Ναι. Είναι η αιμορραγική διάθεση. Οι μόλεπες. Λέγεται ότι ένα σύμπτωμα είναι οι μόλεπες. Αυτά τα μελανιάσματα, οι εκχυμώσεις, όπως mm-hmm. το είπατε, για να καταλάβει και ο κόσμος mm-hmm. που μας παρακολουθεί. Αυτές οι μελανιές που υπάρχουν στο σώμα, κάποιες φορές αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα σύμπτωμα ή ένδειξη θρομβοπενίας. Φυσικά και λόγω αυτών των εκχυμώσεων ή των πετυχιών, ο ασθενής παραπέμπεται άμεσα σε εργαστηριακό έλεγχο και μετά στον αιματολόγο. Εργαστηριακό έλεγχο, τι πρέπει να κάνει, τι εξέταση, δηλαδή αν δει αυτές τις, υπάρχουν αυτές τα αυτά τα στικτώδη, πώς θα είπατε, έτσι, σημεία, οι πετέχειες. Εγώ πετέχειες πάλι νομίζω δεν θα το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, αυτά τα μικρά αιμορραγικά στίγματα. Στίγματα. Το χαρακτηριστικό τους βέβαια είναι ότι εάν προσπαθεί κανείς να τα πιέσει, ναι. δεν εξαφανίζονται. Υπάρχουν άλλες βλάβες στο δέρμα, οι οποίες πάλι μοιάζουν με στικτές αιμορραγικές αιστείες, αλλά με την πίεση εξαφανίζονται. Μάλιστα. Αυτά δεν εξαφανίζονται. Αυτά τα πιέζεις, τα τραβάς και δεν εξαφανίζονται. Μάλιστα. Έτσι ορίζεται η πετέχεια. Η πετέχεια. Τότε πρέπει οπωσδήποτε ο ασθενής να υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο. Μάλιστα. Δηλαδή, ποιες είναι οι εξετάσεις που πρέπει να κάνει η κυρία Σπύρου τότε? Ο γιατρός οπωσδήποτε πρέπει να παραπέμψει τον ασθενή για διενέργεια γενικής αίματος και αδρού βιοχημικού ελέγχου συμπεριλαμβανομένων και των δεικτών της υπατήτιδας. Μάλιστα. Διότι χρόνιες λοιμώξεις, κυρίως οι υπατήτιδες, HIV, HDLV, όλα αυτά μπορούν να εκδηλωθούν με βαριές θρομβοπενίες. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα συμπτώματα είναι αυτά. Η κακουχία μπορεί να αποτελέσει ένα σύμπτωμα για την εμφάνιση θρομβοπενίας. Η κόπωση, ίσως. Ναι. Εσείς λέτε βέβαια τα πιο έντονα συμπτώματα, έτσι. Ναι. Γιατί αυτό μπορεί να είναι και σύμπτωμα της ανεμίας γενικώς. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, διότι εάν υπάρχει αιμορραγία από το γαστρεντερικό σωλήνα mm-hmm. λόγω θρομβοπενίας ή από κάποιον, αιμορραγία από κάποιον άλλο βλενογόνιο ιστό, τότε ναι, δικαιολογείται απολύτως το αίσθημα της κόπωσης. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, βασικά αιμορραγικά επεισόδια, αιμορραγίες. Ακριβώς. Μπορεί να είναι και στα ούλα αυτές οι αιμορραγίες, το είπατε ακριβώς, νομίζω. Ακριβώς, ναι, είναι αιμορραγία από το στόμα ή από τα ούλα, η λεγόμενη ουλοραγία, δηλαδή εντάξει, όχι η αιμορραγία που βλέπουμε όταν πλένουμε τα δόντια μας στην ουλίτιδα, πιο έντονη. Πιο έντονη, να δούμε όλη την οδοντόβουρτσα να έχει βαφτεί ροζ. Εντάξει, ή ακόμη και η αιμορραγία από τα ούλα να είναι αυτόματη. Ανοίγει κάποιος το στόμα του να χαμογελάσει και βλέπει ότι τα ούλα του αιμορραγούν. Μάλιστα. Είναι έντονα τα συμπτώματα λοιπόν. Αιμορραγικά επεισόδια. Αυτή είναι η υγρή πορφύρα. Η υγρή πορφύρα που είναι δύσκολη. Θέλω να ρωτήσω κάτι σε σχέση με την προωρότητα και τα πρόωρα νεογνά. Εμφανίζεται θρομβοπενία σε πρόωρα νεογνά? Πολύ συχνά εμφανίζεται θρομβοπενία σε πρόωρα νεογνά, η οποία έχει καλοήθη πορεία. Ωραία. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποκαθίσταται. Επίσης, η κύηση απαντάται σε ένα ποσοστό έως και 40% σε κύησης. Mm-hmm. Πρεκλαμψία. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο. Όλες αυτές όμως είναι καλοήθεις διαταραχές mm-hmm. με πολύ καλή πρόγνωση. Ωραία. Λοιπόν, τώρα είπατε προηγουμένως ότι η θρομβοπενία σχετίζεται ουσιαστικά και με κάποια φάρμακα και κάποιες ουσίες. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω την προκειμένη περίπτωση ποια είναι η σχέση της θρομβοπενίας με την υπαρήνη. Δηλαδή, η θρομβοπενία και η υπαρήνη τι σημαίνει? Σημαίνει η θρομβοπενία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια... τη διάρκεια παροχής υπαρήνης σε κάποιον ασθενή ή μετά από τις μεγάλες δόσεις υπαρήνης. Πότε έχουμε θρομβοπενία σε σχέση με την υπαρήνη? Τι συμβαίνει τέλος πάντων σε αυτή την περίπτωση? Όσον αφορά τη χορήγηση υπαρήνης, υπάρχουν δύο κλινικές οντότητες θρομβοπενίας. Η πρώτη είναι η θρομβοπενία βαθμού 1, mm-hmm. η οποία εμφανίζεται κατά το πρώτο πενθήμερο χορήγησης της υπαρήνης. Μάλιστα. Εκδηλώνεται με πτώση του αριθμού των αιμοπεταλίων
έως 100.000 mm-hmm. αποτελεί μία αθώα διαταραχή, η οποία παρέρχεται. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μία άλλη πολύ βαριά οντότητα, η οποία λέγεται θρομβοπενία από υπαρήνη βαθμού τύπου 2, mm-hmm. Η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των ημερών 5-15 χορήγησης της υπαρινοθεραπείας. Mm-hmm. Συνοδεύεται από μία πολύ εντυπωσιακή ελάττωση των αριθμών εμπεταλίων μέχρι και κάτω από 50.000, αλλά το χαρακτηριστικό της είναι το εξής. Ενώ θα περιμέναμε λόγω της θρομβοπενίας να υπάρχει αυξημένος αιμορραγικός κίνδυνος, mm-hmm. σε αυτή την περίπτωση, επειδή συμβαίνουν κάποιες σύνθετες ανοσολογικές διαταραχές στο αίμα, ο προεξάρχων κίνδυνος είναι η θρόμβωση. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε πολύ συχνά ανθρώπους που έχουν λάβει υπαρήνη, κυρίως υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους και κλασική υπαρήνη για διάστημα μεγαλύτερο των 5-6 ημερών, να εμφανίζονται παραδόξους με χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων και θρομβώσεις σε οποιοδήποτε φλεβικό αρτηριακό παραδόξους. Αιμοπεταλίων. Καλά το είπατε, έτσι, παραδόξους. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης, κυρία Σπύρου, για την θρομβοπενία και τα άλλα φάρμακα. Σχετίζεται η θρομβοπενία και με άλλα φάρμακα, εκτός από την υπαρήνη που είπαμε πότε εμφανίζεται θρομβοπενία στην περίπτωση υπαρήνης? Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πολύ, το πείτε αυτό. Πολλοί φαρμακευτικοί παράγοντες προκαλούν τόσο ποσοτική διαταραχή των αιμοπεταλίων, δηλαδή θρομβοπενία, πτώση του αριθμού τους, όσο και ποιοτική διαταραχή, δηλαδή δυσλειτουργία των κυκλοφορούν των αιμοπεταλίων. Και καταστροφή ίσως μερικές φορές. Και καταστροφή, ασφαλώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Οι πιο συχνοί τέτοιοι φαρμακευτικοί παράγοντες είναι τα χημειοθεραπευτικά, τα χυταροστατικά, τα αντιρευματικά, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, οι ασπιρίνες, τα αντιδιαβητικά, τα υπολιπιδεμικά, τα γαστροπροστατευτικά φάρμακα, όπως είναι η H2 αναστολής. Πολλές κατηγορίες φαρμάκων. Πάρα πολλές. Γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τον γιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας, ναι, χορηγεί αυτά τα φάρμακα, να έχει υπόψη του με τι αριθμό εμπεταλίων ξεκινά αυτή η αγωγή, εντάξει, και σε ανατακτά χρονικά διαστήματα να ζητάει έναν απλό εργαστηριακό έλεγχο. Υπάρχουν φυσικά επίπεδα εμπεταλίων τα οποία είναι απαγορευτικά για τη χορήγηση αυτών των παραγόντων, δηλαδή σε επίπεδα εμπεταλίων κάτω από 50.000, οι χημειοθεραπείες στους ογκολογικούς ασθενείς αναβάλλονται μέχρι να ανακάμψει ο αριθμός των εμπεταλίων και να μπορέσει να δοθεί το ανάλογο χημειοθεραπευτικό φάρμακο με ασφάλεια. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, πάρα πολύ σημαντικά που μας αναφέρετε και σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο. Είπατε για την ασπιρίνη, ότι αυτοί οι οποίοι είναι θρομβοπενικοί ουσιαστικά δεν πρέπει να παίρνουν ασπιρίνη. Δημιουργεί αιμορραγικά επεισόδια? Τι δημιουργεί ασπιρίνη? Δημιουργεί αιμορραγικά επεισόδια, αλλά και κυρίως ποιοτική διαταραχή των αιμοπεταλίων. Ναι. Αλλά εμείς έχουμε θέσει ως όριο τα επίπεδα αιμοπεταλίων γύρω σε 70.000. Μάλιστα. Κάτω από 70 με 80.000 η χορήγηση της ασπιρίνης αντιδείκνεται, για οποιοδήποτε λόγο. Στις κατηγορίες των φαρμάκων αυτών, εντάξει, γιατί δεν γνωρίζουμε και όλες τις ουσίες που είπατε, εντάσσονται και τα ιστρογόνα, γιατί τα έχω σημειώσει εδώ. Ως φάρμακα ισχύει αυτό, κυρία. Τα ιστρογόνα, κάποια σκευάσματα ενέχονται σε καταστάσεις θρομβοπενίας. Πρέπει όμως να αναφέρουμε τα αντισυλληπτικά, κυρίως ενέχονται σε καταστάσεις θρόμβωσης. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για τη θρομβοπενία, για να προχωρήσω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο επιμένω και είναι η θρόμβωση. Να αναφέρουμε μία οντότητα που είναι πολύ συχνή, ναι, και στον παιδιατρικό πληθυσμό και στους ενήλικες, είναι η γνωστή σε όλους ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα. Μάλιστα. Αυτός είναι ένας όρος ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και εγκαταλείπεται και ονομάζεται πρωτοπαθής αυτοάνωση θρομβοπενία. Εργαστηριακά εκδηλώνεται με πτώση του αριθμού των αιμοπεταλίων κάτω 50.000, ναι, και αιμορραγικές εκδηλώσεις των οποίων η βαρύτητα κυμαίνεται. Μπορεί να είναι συμπτωματικές οι μορφές ή μπορεί να υπάρχουν πολύ βαριές κλινικές εκδηλώσεις αιμορραγίας. Mm-hmm. Το χαρακτηριστικό είναι ότι στον παιδιατρικό πληθυσμό αυτή η διαταραχή έχει μια πολύ καλή πρόγνωση. Mm-hmm. Έχει ένα ποσοστό αυτόματων υφέσεων γύρω στο 70-85% και κυρίως στα παιδιά εμφανίζεται μετά από υγιεινείς λοιμώξεις. Μάλιστα. Είναι κάτι που θορυβεί τους γονείς,
αρχίζουν και βλέπουν στο μωράκι τους πετέχες ή εκχυμώσεις, αφού έχει προηγηθεί μία αθώα λίμωξη αναπνευστικού ή ακόμη και ένας εμβολιασμός. Η κατάσταση αυτή απαιτεί μία παρατεταμένη θεραπεία με ανοσοκαταστολή, αλλά στα παιδιά έχει πάρα πολύ καλή πρόγνωση, δηλαδή είναι κάτι που μετά το ξεχνάμε. Okay. Αντίθετα στους ενήλικες, η πρωτοπαθής αυτόνος θρομβοπενία είναι μία χρόνια νόσος, η οποία παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις. Η συχνότητά της είναι γύρω στις 10-100 χιλιάδες πληθυσμού, είναι αρκετά συχνή διαταραχή. Πάρα πολύ συχνή. Και αποτελεί ανοσολογικό νόσημα, δηλαδή υπάρχει απόλυτη ένδειξη χορήγησης ανοσοκατασταλτικής αγωγής, ακόμη και χημειοθεραπευτικής αγωγής, χωρίς φυσικά να απαλλάσσεται ποτέ ο ασθενής από την υποκείμενη διαταραχή. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με τον παιδιατρικό πληθυσμό, που είναι κάτι αθώο. Αυτοάνωση. Αυτοάνωση αιτιολογίας είναι. Οφείλεται πρώτον στη δημιουργία αντισωμάτων έναντι των δικών μας των νεμοπεταλίων, αλλά οφείλεται και αυτό το έχουν αποδείξει οι μελέτες της τελευταίας πενταετίας, οφείλεται και σε δυσλειτουργία του μυελού των οστών, σε ανεπαρκή παραγωγή νεμοπεταλίων από το μυελό των οστών. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να προχωρήσουμε στη θρόμβωση. Αν δεν έχετε αντίρρηση, η θρόμβωση είναι μία νόσος την οποία την ακούμε πολύ συχνά στην καθημερινή μας ζωή. Ακούμε πολύ συχνά για τη θρόμβωση. Ας πούμε, θρόμβωση στα αεροπορικά ταξίδια, θρόμβωση αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, θρόμβωση, ξέρω εγώ, στην καρδιά. Δηλαδή, η θρόμβωση σχετίζεται με πολλούς έτσι, τομείς και διαφορετικά όργανα. Τώρα, τι είναι η θρόμβωση βασικά? Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και... Φυσικά. Η θρόμβωση, για τον ασθενή, ας πούμε. Η θρόμβωση, ως θρόμβωση ορίζεται η δημιουργία θρόμβου ινικής στο τείχωμα ενός αγγείου, το οποίο ουσιαστικά προκαλεί μερική ολική απόφραξη του φλεβικού αρτηριακού αγγείου. Στην παθοφυσιολογία της θρόμβωσης πρέπει να συμμετέχουν η διαταραχή της ροής του αίματος, των νεμοπεταλίων, των παραγόντων πήξης και του αγκιακού τυχώματος. Δηλαδή υπάρχει μια συνέργεια όλων αυτών των παραγόντων που προκαλεί τελικά αυτή την παθολογική, τη δημιουργία παθολογικού θρόμβου ινικής. Η θρόμβωση διαχωρίζεται στην... μάλλον να σας το πω αλλιώς. Η αυξημένη προδιάθεση στην ανάπτυξη θρόμβων χωρίζεται σε συγγενή και επίκτητη. Μάλιστα. Η συγγενής αποτελεί τη λεγόμενη και τη γνωστή σε όλους μας συγγενή θρομβοφιλία. Φαντάζομαι όλοι έχουμε ακούσει την θρομβοφιλία Λέιντεν, τη θρομβοφιλία που τις μεταλλάξει σε διάφορους άλλους παράγοντες. Οφείλουμε όμως να αναφέρουμε τους επίκτητους παράγοντες θρομβοφιλίας, οι οποίοι είναι η παρατεταμένη ακινησία μετά από χειρουργία, κυρίως ορθοπαιδικά, η κοίηση. Κυρίως ορθοπαιδικά χειρουργία. Κυρίως ορθοπαιδικά. Γιατί είναι πιο μεγάλα και απαιτητικά και... Παρατεταμένη κατάκληση του ασθενούς. Η κοίηση αποτελεί έναν πάρα πολύ σημαντικό επίκτητο παράγοντα θρομβοφιλίας. Η κοίηση είναι, κατά την κοίηση επισυμβαίνουν πάρα πολλές διαταραχές στη λειτουργία των παραγόντων πήξης, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια υπερπηκτικότητα, η οποία βέβαια αυτή η διαταραχή, αυτό που εξυπηρετεί, είναι την επίσχυση της αιμορραγίας κατά τον τοκετό. Δηλαδή αυτά είναι φυσιολογικά γονίδια από την αρχή, τα οποία βέβαια έχουν μεταλλαγεί και πλέον προκαλούν παθολογικές θρομβώσεις. Οι κακοήθειες είναι πάρα πολύ θρομβογόνες καταστάσεις, είτε αυτές αφορούν τους συμπαγείς όγκους, είτε τα δικά μας, τις αιματολογικές κακοήθειες. Άρα λοιπόν, κυρία Σπύρου, συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα, αν υπάρχει σε έναν ασθενή, ο οποίος έχει κάνει μια επέμβαση, τέλος πάντων, είπατε, ένα ορθοπαιδικό περιστατικό, και ένα βαρύ ορθοπαιδικό περιστατικό, και κληρονομικά έχει πρόβλημα θρόμβωσης, αυτό σε συνδυασμό με το περιστατικό μπορεί να προκαλέσει πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το ιστορικό του πολλαπλασιάζει τον θρομβωτικό του κίνδυνο και γι' αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία χειρουργών και αιματολόγων στον καθορισμό της προεγχειρητικής, διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής αντιπυκτικής αγωγής. Αυτό συμβαίνει, κυρία Σπύρου. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι πλέον στους γιατρούς της γενιάς μας
υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ αιματολόγων και χειρουργών, γιατί πλέον η γνώση είναι διαδεδομένη, υπάρχει, οφείλω να το πω, ότι στους γιατρούς πλέον της δικιάς μας γενιάς μου αρέσει υπάρχει... που το διαχωρίζετε αυτό, ναι. Και λέτε στους γιατρούς της δικιάς μας γενιάς. Οφείλω είναι πολύ σημαντικό να το αυτό που το λέτε, δηλαδή ότι σε αυτή τη γενιά των νέων σχετικά γιατρών, όπως είστε κι εσείς, μία νέα γιατρός, αιματολόγος, η οποία βέβαια έχει περγαμηνές μέχρι τώρα πάρα πολλές, ότι συνεργάζεστε στα περιστατικά για αυτά τα θέματα, γιατί αυτά τα θέματα πολλές φορές κοστίζουν όταν δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία μεταξύ των παλαιότερων γιατρών, στήχησαν πιστεύω ζωές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή η συνεργασία και η προετοιμασία και διαγχειρητικά, όπως είπατε, και προεγχειρητικά και στη συνέχεια, πιστεύω πως πρέπει να είναι απαραίτητη, να γίνεται απαραίτητα. Και σώζει ζωές η συνεργασία αυτή. Ειδικά σε περιπτώσεις αυτό, ασθενών οι οποίοι έχουν περιστατικά, είναι θρομβωτικοί, ας τους πούμε έτσι, ασθενείς με περιστατικά θρόμβωσης. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εύχομαι να επιτυγχάνετε κάθε φορά. Τι άλλο θέλαμε να πούμε τώρα, γιατί πήγαμε στα βαριά περιστατικά και στη συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων των γιατρών για τη θρόμβωση. Λέγαμε γιατί ακριβώς. Για τη συνεργασία χειρουργών και αιματολόγων πιο... προς τον καθορισμό της αντιπληκτικής αγωγής. Για την αντιπληκτική αγωγή. Τώρα, εγώ ήθελα να κάνω και μία άλλη ερώτηση. Αν η θρόμβωση γενικά αφορά όλες τις ηλικίες, κυρία Σπύρου. Η θρόμβωση θεωρητικά αφορά όλες τις ηλικίες και μάλιστα υπάρχει διαφορά στην κατανομή. Δηλαδή, υπερπληκτικότητα θρομβώσης βλέπουμε ακόμη και σε νεογνά. Μάλιστα. Ιδίως σε νεογνά των μονάδων εντατικής θεραπείας, τα οποία φέρουν κεντρικούς καθετήρες, και στα νεογνά βλέπουμε συχνότερα θρομβώσεις στα άνω άκρα λόγω της ύπαρξης των καθετήρων. Ενώ στις επόμενες ηλικίες οι θρομβώσεις αφορούν κυρίως τα κάτω άκρα, αλλά θρόμβωση μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε αγγείο, ακόμη και σπλαχνικό, σε αγγείο της κοιλιάς, σε αγγείο του εγκεφάλου. Ας μην ξεχνάμε ότι το οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου είναι εκδήλωση θρόμβωσης, υπερπληκτικότητας. Μάλιστα. Υπάρχει αιτία στην θρόμβωση? Υπάρχουν αιτίες έτσι ξεκαθαρισμένες γιατί συμβαίνει θρόμβωση? Υπάρχουν οι συγγενείς βλάβες, δηλαδή το ιστορικό συγγενούς θρομβοφιλίας, δηλαδή αν υπάρχουν γονίδια θρομβοφιλίας σε έναν ασθενή, και φυσικά υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα αιτία που σας είπα, δηλαδή αν ο ασθενής είναι ογκολογικός, αν λαμβάνει χημειοθεραπεία. Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι τα αντισυλληπτικά ανήκουν στα πλέον θρομβογόνα φαρμακευτικά. Καλά κάνετε και το αναφέρετε, ναι. Γι' αυτό και πρέπει να δίνονται με απόλυτη προσοχή και σε συνεργασία μεταξύ αιματολόγου και γυναικολόγου. Δεν το βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Ναι, και εδώ πρέπει να υπάρχει συνεργασία πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει, υπάρχει. Όμως, οφείλω να το αναφέρω. Στους γιατρούς της γενιάς μας υπάρχει. Πολύ ωραία. Γι' αυτό και εμείς αισθανόμαστε πολύ πιο όμορφα να υπάρχει αυτή η συνεργασία, γιατί έτσι παρέχεται και επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών υψηλό. Τα αντισυλληπτικά λοιπόν είναι από τα πλέον θρομβογόνα. Βλέπουμε πολύ συχνά, ακόμη και σε νέες γυναίκες, να δίνουν τη στρογόνα από τον γυναικολόγο δικαίως για πολυκυστικές ή για κάποια άλλη διαταραχή. Αυτές οι κοπέλες να είναι αδιάγνωστες, να έχουν θρομβοφιλία και να μην το ξέρουν. Και κατά τη διάρκεια χορήγηση των αντισυλληπτικών να εμφανίζουν, για παράδειγμα, μια θρόμβωση στο πόδι. Τότε υπάρχει απόλυτη ένδειξη διενέργειας ελέγχου θρομβοφιλίας. Αλλά και πάλι λέω ότι υπάρχει πλέον πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των ανάλογων ειδικοτήτων. Αυτό είναι ενθαρρυντικό πραγματικά για όλους μας. Λοιπόν, η θρόμβωση θεραπεύεται. Τελευταία ερώτηση για τη θρόμβωση. Για τις λευκαιμίες δεν πιστεύω να προλάβουμε να πούμε κάτι, γιατί είναι τόσο ενδιαφέρον το θέμα της θρόμβωσης. Πραγματικά είναι πολύ συχνά τα περιστατικά και πρέπει να ενημερώνουμε ακόμα περισσότερο τον κόσμο όλων των ηλικιών σε σχέση με το θέμα αυτό. Μας τα είπατε πολύ ωραία. Λοιπόν, πείτε μου τώρα για τη θεραπεία. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία... Ο ακρογωνιαίος λήθος της θεραπείας της θρόμβωσης είναι η υπαρίνη. Μάλιστα. Είναι γνωστή πλέον σε όλους, είναι η κλασική υπαρίνη και η χαμηλού μοριακού βάρους υπαρίνη. Με αυτήν, αυτό που επιτυγχάνεται είναι η σταδιακή λύση των θρόμβων. Οι θρόμβοι στα αγγεία μας δεν λύονται αμέσως. Μπορεί, δηλαδή, όταν δημιουργηθεί μια θρόμβωση, ο τυχωματικός θρόμβος για να λυθεί πλήρως μπορεί να περάσουν και πάρα πολλοί μήνες.
Μάλιστα. Πάντως η έγκαιρη έναρξη αντιπικτικής αγωγής με υπαρήνη και μετέπειτα χορήγηση κάποιου από του στόματος αντιπικτικού, διότι δεν μπορείς να χορηγείς υπαρήνη για πολύ διάστημα, γιατί και η υπαρήνη είναι ένα φάρμακο που παρουσιάζει αρκετές παρενέργειες. Μιλήσαμε πιο για τις αιματολογικές, οστεοπόρωση μπορεί να προκαλέσει βαριά. Γι' αυτό και ακολουθούμε αυτό που λέμε εμείς θεραπεία γεφύρωσης, δηλαδή η αρχική αγωγή της θρόμβωσης περιλαμβάνει την υπαρήνη και στη συνέχεια περνάμε σε αντιπικτικά από του στόματος. Όλοι έχουμε ακούσει το συνδρόμ, ξέρουμε τι είναι το συνδρόμ και τα νεότερα αντιπικτικά που έχουν διαφορετικό μηχανισμό δράσης από το συνδρόμ, αλλά είναι εξίσου αποτελεσματικά και όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύονται και το ίδιο ασφαλή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Σπυρού, δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να πούμε για τις λευκαιμίες. Λυπάμαι πάρα πολύ πραγματικά, γιατί το ανακοινώσαμε και στην αρχή της εκπομπής που θα μιλήσουμε για τις λευκαιμίες, ίσως σε κάποιο άλλο θέμα, γιατί πέρασε ο χρόνος. Πάντως πρέπει να πούμε αυτό το ενθαρρυντικό για τις λευκαιμίες, πως υπάρχουν κάποιες λευκαιμίες οι οποίες θεραπεύονται. Οι λευκαιμίες είναι μια εντόνως ετερογενής ομάδα νοσημάτων. Mm-hmm. Χωρίζονται σε οξείες και χρόνιες και σε λεμφογενείς και μυελογενείς ανάλογα με το κύτταρο από το οποίο εξορμάται η αρχική βλάβη. Υπάρχουν είδη λευκαιμιών, ιδιαίτερα οι χρόνιες λευκαιμίες, γι' αυτό και λέγονται χρόνιες, γιατί έχουν μια πολύ καλύτερη πρόγνωση. Οι νεότεροι φαρμακευτικοί παράγοντες που δεν είναι μόνο χημειοθεραπευτικά, είναι και νεότερα άνοσοθεραπευτικά φάρμακα, καθώς και συγκεκριμένα φάρμακα που αποτελούν μοριακούς στόχους. Με αυτούς επιτυχάνεται μια πολύ καλή επιβίωση και μια όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς μας. Και καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα πούμε λοιπόν για τις λευκαιμίες. Κάποια άλλη στιγμή θα το αναλύσουμε, όπως επίσης και για τη μεταμόσχευση του μυελού των οστών, που ήθελα να σας ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Κάποια άλλη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και έτσι πολύ επιστημονικά και αναλυτικά βέβαια μας ενημερώσετε για αυτά τα θέματα, για τα θέματα αιματολογίας στην καθημερινή κλινική πράξη. Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσετε στην εκπομπή Πάνω από όλα Υγεία μας. Είμαστε, ξέρετε, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, σε επανάληψη Τετάρτη πλέον στις 7 και Σάββατο στις 4. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα η υγεία μας. Γεια σας.